Έχουμε τον Κώστα Φραντζέσκο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Φραντζέσκο. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, είσαι καλά? Καλά, Κώστα μου, καλά μια χαρά. Μεγάλη μάχη έγινε στην ΚΑΠΑ 20, έτσι? Ναι, πραγματικά έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι η φετινή χρονιά, ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες, πιστεύω, του πρωταθλήματος. Αυτό λέω. Δεν εννοούσα μόνο τη μάχη τη χθεσινή, ενώ όλη τη χρονιά Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πήγαιναν σώμα-σώμα, δείχνοντας ότι είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στο πρωτάθλημα αυτό. Ναι, αυτό αποδείχτηκε. Δηλαδή, πραγματικά παίζουν μάλλον πολύ καλό ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες. Πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες. Έχουν πολύ καλούς παίχτες. Και αυτό αποδείχθηκε σε όλη τη σεζόν. Εντάξει, ο καθένας θα έπαιρνε το πρωτάθλημα με μικρή διαφορά. Το πίστευα από την αρχή, γιατί είδα ότι δύσκολα θα χάνανε βαθμούς και οι δύο ομάδες. Ναι. Μπράβο, μπράβο και στους δύο. Θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ με αυτό το 0-0 τώρα έχει το πρώτο λόγο, φαντάζομαι. Έχει από δύο παιχνίδια ακόμη μένουνε. Ναι. Ναι, δεν έχει μόνο τον πρώτο λόγο, έχει τελειώσει η ιστορία. Έχει τελειώσει. Δηλαδή, ναι, όχι, μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, τα παιδιά του ΠΑΟΚ έχουν ένα παιχνίδι με την Λιβαδιά και ένα με τον Πλατανιά. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να γίνει κάτι, να χάσουν και χ να έχουν. Πάλι το παίρνεις, καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, ένα χ να κάνουν στα δύο παιχνιδιά. Πάλι το παίρνει το πρωτάθλημα. Γιατί είναι πολύ καλή ομάδα, όχι τίποτα άλλο. Καταλαβαίνω τι θες, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι το μόνο, η μόνη που μπορούσε να χάσει ήταν ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, ναι. Εντάξει, προσπαθήσαμε εμείς εδώ πέρα. Είχαμε το ΠΑΟΚ για, μπορώ να πω, 80 λεπτά στο μισό γήπεδο, γιατί ο ΠΑΟΚ κατέβηκε καθαρά μόνο για το Χ. Και λογικό ήταν, πιστεύω, δεν ήθελε να ρισκάρει. Μετά το 80 που ρισκάραμε πάρα πολύ εμείς και αφήσαμε τρία παιδιά πίσω μόνο στην άμυνα, βρήκε 2-3 φάσεις ο ΠΑΟΚ και μπορούσε να έχει καθαρίσει και το παιχνίδι στο τέλος να κερδίσει κιόλα. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός με ποιους, ποια παιχνίδια έχει ακόμη? Εμείς έχουμε τώρα τον Ξάνθη και τον Πλατανιά. Ξάνθη. Πάλι και τα δύο μέσα. Και τα δύο μέσα, Ξάνθη και Πλατανιά. Και πάω και Λιβαδιακού και Πλατανιά. Πάλι και μέσα, έτσι, και τα δύο. Και τα δύο, ναι, και προηγείται με τρεις πόντους διαφορά από τον ναι. Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Ήταν συναρπαστικό το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 20. Σε άφησε ικανοποιημένο σε σχέση με την ποιότητα των παικτών που παρουσίασαν οι ομάδες Κώστα φέτος? Ναι, πραγματικά ήταν ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Ήταν ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και μπορώ να πω ότι παίχθηκε καλό ποδόσφαιρο. Είδα και από πολλές ομάδες καλό ποδόσφαιρο. Μπράβο. Θεωρείς ότι έχουν παίκτες υποδομές, ΚΑΠΑ 20 να μιλήσουμε συγκεκριμένα, του ΠΑΟΚ και, και του Παναθηναϊκού για να τροφοδοτηθούν οι ομάδες οι επαγγελματικές? Αντικειμενικά όμως, γιατί σίγουρα ταλέντο έχουν πολύ και οι δύο ομάδες. Πόσο έτοιμοι, θα ρωτήσω καλύτερα, είναι οι παίκτες ή κάποιοι παίκτες για να τους δούμε να φορούν τις φανέλες επαγγελματικά του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ? Κώστα, με αυτό είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο και το μεγαλύτερο στοίχημα που μπορείς να βάλεις σε κάποιες αναπτυξιακές ηλικίες. Υπάρχουν πολλά παιδιά, μα πολλά παιδιά που μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο στην Αλφα Εθνική. Και σε αυτές τις δύο ομάδες, έτσι. Γιατί όλοι δεν θα παίξουν στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Μπορούν να παίξουν όμως και σε άλλες ομάδες στην Εθνική. Ναι, σαφώς. Άμα όμως είναι να παίξουν σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, υπάρχουν παιδιά. Το θέμα είναι ότι το ταλέντο το έχουν. Τα προσόντα τα έχουν. Το χαρακτήρα, εκεί είναι η όλη ιστορία. Γιατί όταν γίνεσαι επαγγελματίας, όταν πας στην πρώτη ομάδα, βλέπεις διαφορετικά πράγματα, σου ανοίγονται άλλοι ορίζοντες, μπορείς να τα διαχειριστείς όλα. Η ιστορία δείχνει ότι τα πιο πολλά παιδιά έχουν ξεφύγει και έχουν εξαφανιστεί. Έχουν χαθεί. Κύριε Φραντζέσκο, αυτή η συγκυρία της οικονομικής δυσχέρειας του Παναθηναϊκού ίσως αποτελεί και ευκαιρία για ορισμένα παιδιά από τη δική σας ομάδα να ενσωματώσουν την πρώτη ομάδα από την νέα σεζόν. Σίγουρα. Από ό,τι ακούγεται, αυτό μάλλον θα γίνει. Από εκεί και μετά όμως είναι πάλι στα πόδια τους και στο μυαλό τους είναι η ιστορία, αν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν ή όχι.
Και πάνω σε αυτό, στον αντίποδα για τον ΠΑΟΚ, ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο για την ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ να προωθηθούν παιδιά στην πρώτη ομάδα, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες επίπεδου, έχει μια στρωμένη ομάδα. Θέλεις να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η χθεσινή δεκάδα της ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ είχε μέσα ένα παιδί που έχει ένα συμβόλαιο γύρω στις 17.000 το χρόνο, ίσως και παραπάνω. Ο Σιαμπάνης. Πέρα από το Σιαμπάνη. Πέρα από το Σιαμπάνη. Έναν center forward που πήραν έναν... Τον Κόζακ. Τον Κόζακ. Μπράβο. Ουκρανό, ναι. Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Φανταστείτε ότι είναι στην ΚΑΠΑ 20, έτσι. Δεν έχει βάλει στην πρώτη ομάδα. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Ακριβώς. Οπότε ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο στις υποδομές. Ορίστε. Οπότε, όσον αφορά το τμήμα υποδομής του ΠΑΟΚ της ΚΑΠΑ 20, βλέπετε ότι βρίσκεται ίσως σε καλύτερο επίπεδο, μπορεί να προωθούν πιο εύκολα κάποια παιδιά. Δεν θα έλεγα αυτό. Απλώς θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ευχαίρεια μέχρι και στην ΚΑΠΑ 20 να δώσει συμβόλαια. Το θέμα δεν είναι μόνο το οικονομικό. Το θέμα είναι το πώς μπορείς να πιστέψεις αυτά τα παιδιά και να τους δώσεις αυτό το δικαίωμα. Έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχω την εντύπωση ότι στο Παναθηναϊκό τα θέματα υποδομής κρατάνε την ομάδα φέτος όρθια. Ακριβώς, έτσι. Όπως το λέω στην Κώστα. Αφού έφυγαν όλοι. Πουλήθηκαν όλοι λόγω των οικονομικών απαιτήσεων που υπήρχαν για να σταθεί η ομάδα όρθια και τροφοδοτήθηκε από την υποδομή. Τώρα από τη 17, από την 20. Γενικότερα αποδεικνύεται ότι έχει γίνει δουλειά στον Παναθηναϊκό όπως έχει γίνει δουλειά και στον ΠΑΟΚ. Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες ότι ταλέντο υπάρχει. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν αντοχή στην πίεση, αλλά παράλληλα θα πρέπει και να τα εμπιστευτούν οι ομάδες. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ταλέντο, πολύ ταλέντο στους Έλληνες νεαρούς παίκτες. Δουλεύουν πλέον πολύ σωστά, γιατί και προπονητικά έχει ανέβει σε υψηλό επίπεδο στις υποδομές τις ελληνικές. Αλλά και παράλληλα, μάλλον, έρχονται παίκτες οι οποίοι δεν νομίζω ότι είναι καλύτεροι από τους πιτσιρικάδες Έλληνες, αρκεί να έχουν την εμπιστοσύνη των ομάδων. Δεν μιλάω για διακεκριμένους παίκτες, έτσι προς Θεού. Αλλά τώρα όταν έρχονται καραβιές ξένων, δεν μπορεί τώρα όλοι αυτοί να είναι καλύτεροι από τους Έλληνες. Κώστα μου, συμφωνώ απόλυτα. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Υπάρχουν παιδιά σε όλες τις ομάδες που είναι πολύ καλύτερες από αυτούς που φέρνουν είτε ξένους είτε και Έλληνες. Εντάξει, είτε και Έλληνες. Μιλάω και για τις ακαδημίες, τα παιδιά της ακαδημίας ότι είναι καλύτερα, έτσι. Ναι. Από εκεί και μετά είναι βάση στόχων, βάση... Και είπαμε ότι είναι ένα μείγμα. Δηλαδή, το παιδί αυτό της ακαδημίας παίζει σε ένα κοινό 500 άτομα, 100 άτομα. Φαντάσου να μπει και μέσα στην Τούμπα, που φύγει από τα ακούει, να μην πάει καλά και να αρχίσει να φωνάζει ο κόσμος, θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Θα μπορέσει να του δείξουν εμπιστοσύνη ξανά αυτού του παιδιού. Είναι πολλά πράγματα το ένα μετά το άλλο. Είναι ένας κρίκος μέσα σε μια λυσίδα. Από την άλλη, στεναχωριέμαι που αν εξαιρέσουν αυτές τις ομάδες, εντάξει, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κάνει πρωταθλητισμό, μπορεί να πάρει όποιον θέλει, έχει μπει σε ένα άλλο επίπεδο πια, όλες οι άλλες ομάδες και προπονητές της επαρχίας, απορώ γιατί δεν στηρίζονται στις ακαδημίες. Δηλαδή βγαίνω έξω από το ρούχα μου με την έννοια ότι πάνε και παίρνουν. Δηλαδή, τι να πω, βλέπω τον Πλατανιά. Αυτό λέω, που αυτό, πέφτει λέω κατηγορία, αυτό λέω. Αυτό λέω. Βλέπω τον Πλατανιά που πέφτει κατηγορία και δεν υπάρχει ένα Ελληνόπουλο μέσα. Δεν υπάρχει ένας κριτικός στο κάτω-κάτω. Ναι, συμφωνώ. Δεν μπορεί όλη η Κρήτη να είναι άχρηστη. Όχι, δεν μπορεί να είναι άχρηστη όλη η Κρήτη. Δεν γίνεται. Εμείς στον Παναθηναϊκό έχουμε πόσα παιδιά από την Κρήτη. Δεν τα βλέπουν. Όχι. Όχι. Προτιμούν την εύκολη την αγορά, την εισήγηση του μάνατζερ που θα φέρει πέντε να παίξει ο ένας και οι τέσσερις να φύγουν. Συγγνώμη, δεν λέω μόνο για τον Πλατανιά. Τον Πλατανιά το σκέφτομαι. Άσε τον Πλατανιά. Με την Ξάνθη, για το Λεβαδιακό. Η Ξάνθη αυτή τη στιγμή είναι στο Final Four της ΚΑΠΑ 17. Η ΚΑΠΑ 20 έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Μια καλή παρουσία. Και αν δεις τους 11 που ξεκινάνε το παιχνίδι, οι 9 είναι ξένοι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Είναι οι ομάδες ελέγχονται πλέον σε μεγάλο βαθμό και με κακό τρόπο από τους μάνατζερ. Θα φέρουν πέντε παίκτες, θα παίξει ο ένας, οι τέσσερις θα πάρουν θέσεις Ελλήνων.
αν είναι καλοί να παίξουν. Δεν είμαι Έλληνας ξένος, δεν έχω αυτή την οτροπία. Απλά λέω ότι το επίπεδο των ακαδημιών έχει ανέβει τρομερά και δεν το βλέπουμε. Δηλαδή, με τι συνθήκες έπαιξες μπάλα στα 16 ή 17, σου πες μου. Με τι συνθήκες έπαιξες μπάλα τότε. Έτσι ακριβώς. Πες μου, με ποιους προπονητές, για να πάω και εκεί, και με ποιες συνθήκες έπαιξες μπάλα στα 16. Αστείες. Αστείες ήταν, μα το ξέρω, αστείες ήταν οι καταστάσεις. Ποιον προπονητή. Άσχετος δηλαδή. Άσχετος. Δεν είχαν οι άνθρωποι την κατάρτιση που έχετε σήμερα εσείς και βγαίνουν αυτές. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Φυσικά έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το που δεν μπορώ να το χωνέψω. Δηλαδή, αν έχεις και 4-5 παιδιά από τις ακαδημίες σου ή από τον τόπο σου γύρω-γύρω, εγώ δεν λέω για τις ακαδημίες σου, υπάρχουν και γύρω-γύρω άλλοι νομοί, άλλα μέρη, άλλες πόλεις. Αν έχεις πάρει ό,τι καλύτερο, θα έχεις και παραπάνω φιλάθλους στο γήπεδο σου. Δεν το καταλαβαίνεις ότι ο Έλληνας θα φέρει και τη μαμά και τον παπά, μέχρι και τον παππού στο γήπεδο. Θα τους φέρει όλους, έτσι. Θα δεθεί μια ομάδα με έντονο το ελληνικό στοιχείο, Κώστα, έχεις δίκιο, θα δεθεί περισσότερο με τον κόσμο. Της Λιβαδιάς, της Ξάνθης. Όλη την τοπική κοινωνία. Ναι, την τοπική κοινωνία, ακριβώς. Του Πλατανιά που λέει. Γιατί άδειο ήταν το κήπεδο του Πλατανιά όλη τη χρονιά. Μα, με 18, στους 23-24 είχε 14-15 ξένους. Και οι Έλληνες δεν παίζουν. Ακριβώς, και να το πάμε λίγο στο χιούμορ, ο Πλατανιάς, ο κάθε Πλατανιάς. Πιάσαμε τον Πλατανιά, εντάξει. Πάρα πολύ. Θα είχε πιο πολύ κόσμο προς το καλοκαίρι, γιατί θα έρχονταν να δω τους ξένους παίχτες. μα εκεί το φτάνουμε, Κώστα. Έτσι. Στους επαγγελματίες, πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα? Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πορεία εντυπωσιακή, έφτασε 67 βαθμούς στο γήπεδο, αλλά το πρωτάθλημα θα το κατακτήσει η ΑΕΚ. Ναι, εκεί έχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπορώ να πω ότι καλό είναι να αφήσουν το ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, με οποιοδήποτε κόστος, έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει και λάθη και από τον ΠΑΟΚ. Για να έρθουν αυτές οι αποφάσεις, οτιδήποτε. Μην βγάζουμε έξω την ουρά μας συνέχεια. Εντάξει. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να ξέρει ότι τον περιμένουν, τον ψάχνουν να βρουν ένα δυνατό σημείο του, πλην το αγωνιστικό. Γιατί όταν είσαι δυνατός μέσα στο γήπεδο, θα ψάξουν και οπουδήποτε αλλού να σε χτυπήσουν. Ναι ή όχι, αυτό δεν γίνεται όλα τα χρόνια. Αυτό γίνεται, απλά είπαμε ότι κάτι θα άλλαζε, αλλά γίνεται, δεν αλλάζεται. Τελικά αυτό γίνεται όλα τα χρόνια και θα γίνεται, Κώστα μου, και θα γίνεται. Και θα γίνεται από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες, νόμοι και να τηρούνται μπαμ κατευθείαν την επόμενη μέρα, όχι μετά από 2 μήνες ή 1 μήνα. Για όλες τις ομάδες το λέω αυτό, έτσι. Για όλες τις ομάδες. Από τη στιγμή που είσαι δυνατός μέσα στο γήπεδο, θα ψάξουν να σε χτυπήσουν αλλού. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να προφυλάξει το αλλού. Ναι, πρέπει να εκεί κάνει. Στεναχωριέμαι. Εκεί στεναχωριέμαι. Γιατί ιδρύει ο ΠΑΟΚ από φέτος σχολή δικαστών και διαιτητών. Να τους βγάλει τις υποδομές. Ξέρεις κάτι, Κώστα. Υπήρχε από αλλού με την έννοια ότι έπρεπε όσο μπορούσε να προφυλάξει το σπίτι του. Όσο μπορούσε. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι άφησε πολλά παράθυρα ανοιχτά. Και χτυπήθηκε. Δηλαδή πάνω χάρη το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έπρεπε να προφυλάξει το σπίτι του. Έστω και ένας που βρέθηκε, δεν έπρεπε να είχε βρεθεί. Δεν το χτύπησε, Κώστα, αυτό είναι το θέμα. Ότι βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, στο Ρεάλ Μπαρτσελόνα, πέφτουν μέσα δεκάδες αντικείμενα. Ή έχουμε δει, ας πούμε, και τι δεν έχουμε δει να πέφτει στην Τούμπα παλαιότερα ή στη Λεωφόρο. Δεν φεύγει κανένας. Κανένας δεν το κάνει αυτό. Δεν είναι. Έπαιξες μπάλα και το ξέρεις. Θα έφευγες ποτέ για τέτοιο πράγμα από το γήπεδο? Ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, okay, να το χτυπήσει ένα αντικείμενο και πραγματικά να υπάρξει πρόβλημα, να πω ναι, για τον Γκαρθία αναφέρομαι. Μα δεν τον χτύπησε. Yeah. Αποδείχθηκε ότι δεν τον χτύπησε. Δεν μπορεί να παίξουμε ποδόσφαιρο με τέτοιους όρους. Και έλεγα και δεν ξέρω να συμφωνήσω ότι δημιουργείται ένα δεδικασμένο. Ομάδα που φοβάται ή χάνει ή δεν θέλει να παίξει με το παραμικρό θα φέρει το γήπεδο τώρα. Δηλαδή, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δεν μάθαμε το και ποδόσφαιρο. Μα τι σου είπα πριν, ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όλοι θα ψάχνουν στο αδύνατο σημείο, πλην του αγωνιστικού κομματιού. Από εδώ και μπρος. Άρα αυτό λέμε, ότι όπως είπες και εσύ, το ποδόσφαιρο πρέπει να παίζεται στα γήπεδα. Όσο δεν παίζεται στα γήπεδα, ή όταν πράγματι δεν πρέπει να παιχτεί, γιατί υπάρχουν και τέτοιες συνθήκες, εγώ δεν λέω ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, τότε πράγματι είναι να μην έχουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
Αλλά τώρα, πώς το λένε, για το κάθε τι, όταν κάποιος δεν θέλει, εντάξει, δεν είναι. Υποβιβάζεται το προϊόν και νομίζω ότι χάνει αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο πολύ. Χάνει. Έχω την εντύπωση ότι δεν το θέλουν οι ίδιοι άνθρωποι μέσα από το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν το θέλουν, λες. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, αν το θέλανε τόσο πολύ αυτή τη στιγμή, αν το θέλανε τόσο πολύ, θα έπρεπε να τη βρουν τη λύση όλοι μεταξύ τους. Όλοι. Να πούμε, ξέρετε κάτι, αυτό είναι για όλους. Το θέλετε, το ψηφίζουμε. Τέλος. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι για όλους. Το θέλετε, το ψηφίζουμε. Εδώ βλέπεις μέχρι και τα τηλεοπτικά, μέχρι και στα τηλεοπτικά, που αν μη τι άλλο είναι ένας πόρος για όλες τις ομάδες. Πόσες γνώμες υπάρχουν. Πού πηγαίνει ένας και πού πηγαίνει άλλος. Και δεν μιλάμε για τη Super League, έτσι. Έναν οργανισμό που είναι όλοι οι ίδιοι πρόεδροι. Είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα. Και θεωρώ ότι πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να συνεννοηθούν. Αν δεν υπάρξει μια στιβαρή διοικητική πρόθεση από την Ομοσπονδία, δεν πρόκειται να δούμε αυτό που περιμένουμε, να ξέρεις. Γιατί εμείς θέλουμε να δούμε ποδόσφαιρο. Πραγματικό ποδόσφαιρο. Χωρίς τέτοιου είδους καταστάσεις και αποφάσεις. Τώρα, είδες τι έγινε στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Φεύγουν σε σέντρα οι διαιτητές, ξαναγυρίζουν από τη σέντρα. Δηλαδή, τώρα έχεις παίξει στην Τούμπα. Μπήκε γκολ, δεν πήγε γκολ. Σε παρακαλώ πολύ. Έχουν γίνει τραγικά πράγματα φέτος. Δηλαδή, φαντάζομαι να φοράς τη φανέλα του ΠΑΟ και γίνει το παιχνίδι τώρα και ξέρεις τι γίνεται στην κερκίδα. Πανηγυρίζουν 2 λεπτά 30.000 άνθρωποι ότι είναι γκολ στο 91-0 πρωτάθλημα και σε ξαναγυρνάνε από τη σέντρα και τους λένε δεν είναι γκολ. Δηλαδή, εντάξει, οκ, πού μπορεί να γίνει ανοιχτό αυτό. Από παίκτες θέλεις, από κόσμο θέλεις. Δηλαδή, φαντάσου τώρα. Φαντάσου την Τούμπα να σκοράρεις, έτσι, την εποχή σου, να είναι πρωτάθλημα τον γκολ σου, να πανηγυρίζεις εσύ. Μήπως ξεχνάς το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με τον Τάκολα. Εγώ να ξεχάσω. Ξέρω εγώ, μήπως το ξεχνάμε. Γι' αυτό λέω. Έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Θα έχετε ζήσει. Μα έχουν ξαναγίνει από την εποχή τη δικιά μου μέχρι και τώρα. Δεν έχω δει κάτι να αλλάξει. Σε ίσα, μήπως γίνονται και λίγο χειρότερα αυτά τα πράγματα. Για όλες τις ομάδες μιλάω, στο ξαναλέω. Ναι. Όχι, το φέρνω σε προσωπικό γιατί το έζησες εσύ. Ναι. Σου έδωσα ένα παράδειγμα την εποχή τη δικιά μου. Αυτό έγινε το 98. Και μιλάμε τώρα το 2018. Και λέμε τα ίδια πράγματα. Εντάξει. Άρα γιατί καλύτερο μιλάμε. Τίποτα. Και το γέλιο ποιο θα είναι, το μεγάλο, εάν μπήκε η κάμερα μέσα στο γήπεδο, έτσι, που θα πρέπει να παρακολουθεί και ο διαιτητής. Εντάξει, εκεί τότε θα με παίρνεις, όχι εμένα μόνο, κάθε μέρα θα έχεις θέμα για τη δουλειά σου. Δεν θέλω να έχω τέτοιο θέμα, ειλικρινά. Θα προτιμούσα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, να μιλήσεις για δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, να πεις γνώμη, άποψη. Αυτά είναι τα ωραία του ποδόσφαιρου. Να μιλάμε τώρα για τον Κομίνη και για τον... Δηλαδή, αυτό που έγινε προχθές, ξέρεις γιατί στο λέω, γιατί σε φαντάζομαι με εκείνη την ομάδα τώρα να έχει σκοράρει εσύ, στο λέω σοβαρά, να είναι 90, να παίρνει ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, να πανηγυρίζει την 4, να πανηγυρίζει ένα γήπεδο, να έχετε δει διαιτητή και βοηθό να φεύγει στη σέντρα, δηλαδή γκολ τέλος. Και ξαφνικά γυρίζουν. Περιμένετε, δεν είναι γκολ. Θα το σκεφτούμε. Κάτσε μισό λεπτό λίγο. Εντάξει, okay, εντάξει. Σταματήστε το, αφήστε το. Πάμε να κάνουμε. Πάμε να παίξουμε μπίλι. Στάβλι, ξέρω εγώ. Πάμε να παίξουμε μπυρίμπα. Που δεν θέλει και διαιτητή. Γι' αυτό λέμε. Αν αποφασίσουν οι ίδιοι οι πρόεδροι των ομάδων, οι ίδιοι οι πρόεδροι, να το πάνε σε ένα σωστό επίπεδο το ποδόσφαιρο, θα γίνει. Εάν οι ίδιοι οι πρόεδροι δεν το θέλουν και δεν συμφωνήσουν, δεν θα γίνει ποτέ πρωτάθλημα. Δεν μιλάω για κοινωνία, μόνο οι πρόεδροι. Κατάλαβα τι λες. Τελευταία ερώτηση και σε αφήνουμε, σε απελευθερώνουμε. Πάω ΚΑΕΚ τελικό στις 12 Μαΐου. Κοίταξε, έδειξε φέτος το πρωτάθλημα ότι και οι δύο αυτές ομάδες είναι σε μια φιλοσοφία ποδοσφαίρου ίδια. Έχουν πολύ καλή ποιότητα και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ πιο πολλές λύσεις παραπάνω, ποιοτικές. Είναι σε καλό επίπεδο και οι δύο ομάδες και πιστεύω με ένα πολύ καλό τελικό. Πολύ καλό τελικό. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε πολύ καλό τελικό. Φαβορί. Τώρα να μιλήσω αντικειμενικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ, αφού με ξέρεις. Δεν μπορώ. Αντικειμενικά δεν μπορώ να μιλήσω. Ποδοσφαιρικό φαβορί. Πιστεύω ότι... Ποδοσφαιρικό, όχι. Εγώ πιστεύω ότι... θέλεις, εντάξει, το ξέρω. Πιστεύω ότι ο τίτλος θα πάει πάνω. Εκεί. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Συγχαρητήρια για την πορεία τη K20 του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ για το τίμιο πρωτάθλημα που παίξατε με τον ΠΑΟΚ. Καλό καλοκαίρι να έχει, με υγεία σου, εύχομαι. Επίσης, φιλιά πάνω. Καλό μεσημέρι.